Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Λίγο αργότερα επισκέφτηκε τον δικηγόρο του στην πλατεία Βικτωρίας. Ακολούθως επιβιβάστηκε σε σειρμό του ΙΣΑΠ με κατεύθυνση το σταθμό του Αγίου Νικολάου, όπου συνελήφθη από άντρες αντιτρομοκρατικής που τον ακολουθούσαν και είχαν επιβιβαστεί μαζί του στο βαγόνι. Η κωδική ονομασία του κανά ήταν George. Τα ξημερώματα οι άντρες αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας απομακρύνουν τους δημοσιογράφους από την περιοχή του Κολονακίου και συλλαμβάνουν τον αρχιτέκτονα Κωνσταντίνο Αγαπίου με την κωδική ονομασία Φιλίπ Ιτζιάννη. Πρόκειται για τον ηγέτη του ΕΛΑ σύμφωνα με τις αρχές, που ανέλαβε τα ενία της οργάνωσης μετά το θάνατο του ιδρυτή της οργάνωσης Χρήστου Κασίμ. Ο 56χρονος σήμερα Φιλίπ είναι ο άνθρωπος που διατηρούσε στενές επαφές με τον τρομοκράτη Ραμίρε Σάντσες, τον πασίγνωστο Κάρλος το Τσακάλι. Μάλιστα, το ψευδώνυμο Φιλίπ του το έδωσε το δεξί χέρι του Κάρλος ο Γιώχαν Βάινριχ, ενώ το Τζιάννη του το χάρισε η Τερέζα, μια Ελβετίδα που καταγράφεται στα αρχεία της Στάζη. Η σύλληψη του Φιλίπ έγινε σε φιλικό σπίτι που είχε επισκεφθεί στην οδό Δινοκράτους. Δίπλα στο διαμέρισμα που συνελήφθη, διατηρεί διαμέρισμα ένα άλλο μέλος του ΕΛΑ, ο Νίκολας, ο οποίος στη στιγμή της σύλληψης του συντρόφου του βρισκόταν από κάτω και προσπαθούσε να παρκάρει. Σύμφωνα με τις αρχές, υπάρχουν εκτός από μαρτυρίες και αποτυπώματα του Φιλίπ σε προκηρύξεις του ΕΛΑ που τυπώθηκαν πριν το 1980. Η τρίτη σύλληψη έγινε το πρωί στα δυτικά προάστια, στο Περιστέρι. Πρόκειται για την 55χρονη Ειρήνη Αθανασάκη, που ήταν η δακτυλογράφος των προκηρύξεων του ΕΛΑ. Εντάχθηκε στον ΕΛΑ το 1976 και για αρκετά χρόνια διατηρούσε δεσμό με τον Φιλίπ. Η κωδική ονομασία της γυναίκας είναι Μυρτό και τα τελευταία χρόνια εργαζόταν σε εταιρεία της Αθήνας. Γνωστά λοιπόν άτομα στην πιάτσα. Σαν αντιστασιακή είναι γνωστή. Πρέπει να πούμε ότι ο Αγαπίου δεν συνελήφθη στην Δινοκράτους, αλλά συνελήφθη στα Εξάρχεια και ήταν ίσως μια κίνηση αντιπερισπασμού της αστυνομίας για να προσανατολίσει τους δημοσιογράφους και τις κάμερες και να κάνουν ήσυχα τη δουλειά τους. Μάλιστα σε κάποιο κανάλι είδαμε, και τώρα βέβαια θα ταλαιπωρηθούν άλλοι άνθρωποι, τον ξάδερφο του Αγαπίου, που δεν έχει καμία σχέση με τον Μακαρίτη τον Τάκη Παπά, να προβάλλεται και να δημιουργεί μάλιστα και κλίμα και καταλαβαίνετε πόσες οικογένειες έχουν τρομοκρατία. Στην Κίμολο και μου λέει για τα προβλήματα του νησιού. Πάμε το δω. Εδώ λοιπόν είναι το βίντεο αυτό. Είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.